Στο σχήμα 11,1 φαίνεται το εξωτερικό μέρος της ανθρώπινης καρδιάς και διάφορα αιμοφόρα αγγεία. Τα βέλη δείχνουν τη ροή αίματος. Να ονομάσετε τα αιμοφόρα αγγεία με ενδείξεις 1 μέχρι 4. Μάλιστα, πάμε εμείς λοιπόν να ξεκινήσουμε εδώ να γράφουμε από το 1 μέχρι το 4 τα βέλη. Λοιπόν, 1, 2, 3 και 4. Λοιπόν, το 1 είναι φυσικά η αορτή ή το αορτικό τόξο αν προτιμάτε. Άρα εδώ γράφουμε αορτή. Λοιπόν, το δεύτερο μας δείχνει φυσικά τις στεφανιαίες αρτηρίες. Το 3 εδώ μας δείχνει την κάτω κύλη φλέβα, ενώ ο αριθμός 4 μας δείχνει τις πνευμονικές φλέβες. Να θυμάστε ότι τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να τα μάθετε και μέσα από τα βίντεο που διδάξαμε όλα τα κεφαλαία, αλλά μέσα και από το βιβλίο σας, αφού είναι πολύ σημαντικά και μπαίνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο υποερώτημα. Ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα μεταφέρθηκε από ένα κύτταρο του καρδιακού μυϊκού ιστού στα τριχοειδή αγκαία της στεφανίας κυκλοφορίας. Να αναφέρετε την πορεία που θα ακολουθήσει το μόριο του CO2 από τα τριχοειδή αγκαία του μυοκαρδίου μέχρι να φτάσει στους πνεύμονες για να αποβληθεί. Στην απάντησή σας να ονομάσετε τα αγκαία, τους χώρους της καρδίας με τις βαλβίδες από τα οποία θα περάσει το μόριο του CO2 με τη σωστή σειρά. Πάμε φυσικά να ξεκινήσουμε εμείς από τη στεφανιαία φλέβα. Άρα γράφουμε εδώ στεφανιαία φλέβα. Στη συνέχεια θα κινηθεί στο δεξί κόλπο. Στη συνέχεια θα περάσει από την τριγλόχινη βαλβίδα, αφού εδώ χρειάζεται να βάλουμε και τις βαλβίδες. Μετά θα μπει στην δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια θα περάσει από την μινοειδή βαλβίδα. Και μετά θα πάει στην πνευμονική αρτηρία, όπου και θα βγει από τους πνεύμονες. Πάμε τώρα στην ερώτηση Β. Το σχήμα 11,2 δείχνει τις τομές των αιμοφόρων αγγείων Α, Β και Γ. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το σχήμα 11,2, να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος αγγείου αντιστοιχούν τα γράμματα Α, Β και Γ και να δώσετε ένα λόγο που να δικαιολογεί την απάντησή σας για κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σε αυτή εδώ τη συγκεκριμένη άσκηση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δομικά υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το κάθε αγγείο του σώματος. Ξεκάθαρα εδώ το α είναι η φλέβα. Ο λόγος είναι ότι η φλέβα έχει πολύ λεπτό μυϊκό τείχωμα, το οποίο είναι αυτό εδώ γύρω, ανάμεσα λοιπόν στο ενδοθήλιο και στο συνδετικό ιστό. Ενώ από την άλλη εδώ το β είναι η αρτηρία, γιατί έχει πάρα πολύ βαχύ τείχωμα σε σύγκριση με τη φλέβα. Το βλέπετε εδώ ότι αυτό είναι πιο παχύ. Το γάμμα τώρα, που είναι αυτό εδώ το σημείο, είναι το τριχοειδή αγγείο και ο λόγος είναι ότι τα τριχοειδή αγγεία ενώνουν τις φλέβες με τις αρτηρίες. Πάμε τώρα στο γάμμα. Ο Γιάννης και ο Νικόλας και η Μαρία επισκέφθηκαν τον γιατρό για εξετάσεις ρουτίνας. Ο γιατρός τους συνέστηκε να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του Γιάννη, του Νικόλα και της Μαρίας φαίνονται πιο κάτω. Εδώ μας δείχνει αιμοσφαιρίνη, αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών, σίδηρο, χοληστερόλη και τριγλυκερίδια. Ο γιατρός υποψιάζεται ότι ένας από τους ασθενείς έχει προσβληθεί από κάποιο βακτήριο. Ο δεύτερος πιθανόν να πάσχει από καρδιοπάθεια και ο τρίτος να παρουσιάζει ανεμία. Αφού μελετήσετε τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του Γιάννη, του Νικόλα και της Μαρίας, να αναφέρετε ποιος έχει προσβληθεί από βακτήριο, ποιος από καρδιοπάθεια και ποιος από ανεμία. Μάλιστα, πάμε εμείς λοιπόν να γράψουμε εδώ βακτήριο. Στη συνέχεια ανεμία και καρδία. Και πάμε να δούμε ποιος από τους τρεις έπαθε τι. Λοιπόν, βακτήριο. Τι σημαίνει βακτήριο? Τι είναι αυτό που θα επηρεάσει? Έτσι πρέπει να σκέφτεστε. Το βακτήριο θα επηρεάσει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Θα τα βρούμε δηλαδή αυξημένα. Ο λόγος είναι γιατί τα λευκά αιμοσφαιρία είναι αυτά που έχουν ρόλο στην άμυνα του οργανισμού, άρα είναι πολύ φυσιολογικό να αυξηθούν έτσι ώστε να σκοτώσουν το βακτήριο. Άρα, ψηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, σε σύγκριση με το φυσιολογικό, έχει η Μαρία που έχει 20,3. Άρα εδώ στο βακτήριο θα βάλουμε την Μαρία. Τώρα η ανεμία έχει σχέση με τα ερυθρά αιμοσφαιρία και πιο συγκεκριμένα με την αιμοσφαιρίνη. Άρα, εκεί που θα βρούμε χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και χαμηλή αιμοσφαιρίνη ή χαμηλό σίδηρο, αφού είπαμε ότι η αιμοσφαιρίνη είναι φτιαγμένη από σίδερο, σημαίνει ότι έχει ανεμία. Λοιπόν,
Τα φυσιολογικά επίπεδα εδώ είναι 11,5 μέχρι 16,5. Ο Γιάννης έχει χαμηλή αιμοσφαιρινή, τα ερυθρά του αιμοσφαίρια είναι και αυτά χαμηλά, ενώ το σίδηρό του είναι και αυτό χαμηλό. Άρα από ανεμία πάσχει ο Γιάννης. Τώρα από καρδία ή καρδιοπάθεια θα κοιτάξουμε τι χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, τα οποία είναι λιπίδια και τα οποία θα προκαλέσουν αθηριοσκλήρωση. Εδώ βλέπουμε ότι ο Νικόλας έχει πολύ αυξημένο αριθμό και χοληστερόλης και τριγλυκερίδων, άρα εδώ είναι ο Νικόλας. Πάμε τώρα στο δεύτερο υποερώτημα. Μια από τις ερωτήσεις του γιατρού προς τον ασθενή που παρουσιάζει υποψίες για την καρδιοπάθεια ήταν αν νιώθει συχνά ισχυρό πόνο στο στήθος. Ο γιατρός θεωρεί ότι ισχυρός πόνος στο στήθος ονομάζεται στιθάχη, οφείλεται σε αυξημένη ποσότητα γαλακτικού οξείου στον καρδιακό μυ, με αποτέλεσμα ισχέμια του μυοκαρδίου. Να δικαιολογήσετε πώς συνδέεται η ισχέμια του μυοκαρδίου με την παρουσία γαλακτικού οξέως στον καρδιακό μυ. Σε αυτή εδώ την ερώτηση θα πρέπει να συνδυάσουν αερόβια αναπνοή μαζί με την καρδία. Αν ο Νικόλας πάσχει από καρδιοπάθεια και έχει ισχέμια ή στιθάχη όπως το λέμε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μειωμένη ροή αίματος, άρα τα κύτταρα του θα παίρνουν και λιγότερο οξυγόνο. Σε περίπτωση που υπάρχει λίγο οξυγόνο, σημαίνει ότι τα κύτταρά του θα σταματήσουν να κάνουν αερόβια αναπνοή και θα ξεκινήσουν να κάνουν αναερόβια. Αναερόβια σημαίνει ότι χωρίς το οξυγόνο. Ένα είδος αναερόβιας αναπνοής είναι η γαλακτική ζύμωση. Κατά τη γαλακτική ζύμωση γίνεται παραγωγή γαλακτικού οξέως. Άρα, αν σε περίπτωση που όντως ισχύει ότι ο Νικόλας έχει κάποια καρδιοπάθεια, τότε το γαλακτικό οξύ θα αυξηθεί. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Ο ασθενής που πάσχει από ανεμία χρειάζεται και μετάγγιση αίματος. Τα αποτελέσματα της αιματολογικής ανάλυσης που έγινε για τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος και του παράγοντα ρέζους φαίνονται στο σχήμα 11,3. Να προσδιορίσετε την ομάδα αίματος και τον παράγοντα ρέζους του ατόμου με βάση το υπόμνημα. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς εδώ δηλαδή πρέπει να πούμε την ομάδα αίματος. Λοιπόν, φαίνεται ότι εδώ όταν βάλαμε αντι-α, φαίνεται ότι έπηξε, ότι έγινε συγκόλληση ερυθρών αιμοσφαιρίων, άρα θα είναι ομάδας α, και έγινε και συγκόλληση στο αντιρέζους, αλλά θα είναι α θετικό. Πάμε στο ερώτημα IV που είναι και το τελευταίο. Αν ο πατέρας του πιο πάνω ατόμου είχε ομάδα αίματος ο μικρό και ο αδελφός του β, να βρείτε το γονότυπο της ομάδας αίματος του ιδίου και της μητέρας του. Μάλιστα, αν ο πατέρας ήταν ο μικρό, σημαίνει ότι θα ήταν Ι ο μικρό, Ι ο μικρό, ενώ για να βγει αυτός α και ο αδερφός του Β, σημαίνει ότι η μητέρα του ήταν ΙΑ, ΙΒ, ετερόζυγη. Σημαίνει ότι ο πατέρας ήταν ομάδας Ω, ενώ η μητέρα ΑΒ. Αν τώρα διασταυρώσουμε αυτά τα δύο, ξέροντας ότι ο ένας είναι ομάδα σώματος Α, σημαίνει ότι θα έχει γονότυπο ΙΑ και ΙΑ, που είναι ο μόνος συνδυασμός έτσι ώστε να βγει ομάδα αίματος Α. Ενώ ο αδελφός του θα είναι ΙΒ, ΙΟ, που είναι ομάδα αίματος Β, το οποίο δεν μας το ρωτά φυσικά η άσκηση, και η μητέρα του είπαμε ότι θα είναι ΙΑ, ΙΒ. Και έτσι λοιπόν τελειώσαμε και με αυτή την άσκηση.